Παρά το ημερολόγιο που δείχνει 13 Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο θύμιζε σήμερα καλοκαίρι, με τον ήλιο να χαρίζει ζεστασιά και να προσελκύει κόσμο στις ακτές. Τουρίστες και χειμερινοί κολυμβητές βρήκαν την ευκαιρία για μια δροσιστική βουτιά, ενώ άλλοι απόλαυσαν τον καιρό σε χαλαρούς περιπάτους εκεί που σκάει το κύμα, αποδεικνύοντας ότι η Κρήτη έχει το δικό της μοναδικό καλοκαίρι, ακόμα και το φθινόπωρο. It's really nice in Germany. It would be way more cold right now, so we really appreciate it. And I mean, especially today, we thought there would be more people on the beach because it's really nice weather. Yeah, you can go to the beach every day. It's really cool. It's not too cold. No. No way. It's 25 degrees. It's not cold at all. Η σημερινή μέρα έφερε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στο νησί, με 5 περιοχές να φτάνουν κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πλατανιά Χανίων, το Κολυμπάρι και τον Αλικιανό Χανίων, το θερμόμετρο άγγιξε τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Βουκολιές Χανίων καταγράφηκε θερμοκρασία 27 βαθμών. Στην περιοχή του Σίβα Ηρακλείου, η θερμοκρασία έφτασε στους 26 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας το κατάλληλο σκηνικό για μία μέρα απόδραση στη φύση. Yeah, I swim a lot since 2 or 3 weeks. Actually, from the middle of September we just came, and we are at the beach almost every single day. It's fine. I'm from Amsterdam, so normally it's in Amsterdam it's very cold right now, so I'm enjoying the weather, you know. Η παρουσία των τουριστών στο νησί παραμένει αισθητή, βοηθώντας την τοπική οικονομία και παρατείνοντας τη σεζόν σε μια περίοδο που άλλοτε ήταν πιο ήσυχη. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν τη μοναδική εμπειρία της Κρήτης και τον ήπιο καιρό, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί είναι ένας ξεχωριστός προορισμός και για τους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής.